Δίκιο ο Πρωθυπουργός. Δεν νοείται όταν έχουμε μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 60% μέχρι τώρα και έχουμε μείωση των κυρίων συντάξεων κατά 30-45%, δεν νοείται νέα μείωση. Τι περιμένουμε, να καταργηθούν τελείως οι επικουρικές και οι κύριες συντάξεις να πάνε στα 300 ευρώ? Δεν μπορεί να γίνουν δεκτά αυτά τα πράγματα. Κόκκινες γραμμές. Κοκκινότατες γραμμές. Ασφαλώς δεν μπορεί να υποχωρήσουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Είναι δεδομένα. Μιλήσατε με τον Πρωθυπουργό εσείς μετά τις εξετάσεις? Όχι, εγώ δεν έχω μιλήσει με τον Πρωθυπουργό, αλλά είμαι γνώστης το τι συμβαίνει. Δεν θα υπάρξουν μειώσεις ακόμη και όχι, ό,τι και να κάνουν οι δανειστές, δεν μπορούμε να δεχτούμε από τη μια μεριά μειώσεις των συντάξεων, νέες μειώσεις δηλαδή, το έχουμε πει αυτό, και την ίδια ώρα να έχουμε επιβάρηση με τη φορολογία των λαϊκών στρωμάτων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού θέλουν να φτάσουν τις δεν στάσεις. Ξέρω, είναι προφανώς πολιτικές οι σκοπιμότητές τους, είναι ανεξήγητες, λένε ψέματα. Ήδη οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επανειλημμένως έχουν μιλήσει με ψευδή στοιχεία για τις ελληνικές συντάξεις. Η κύρια σύνταξη σήμερα στην Ελλάδα είναι 664 ευρώ. Το 66% των συνταξιούχων παίρνει συντάξεις κάτω από 500 ευρώ και η μέση επικουρική σύνταξη είναι 168 ευρώ. Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Θέλουν να καταργηθούν οι επικουρικές, να μηδενιστούν οι επικουρικές και οι κύριες συντάξεις να πάνε στα 300 ευρώ κατά νότατο όριο. Τι επιδιώκουν δηλαδή, να μας κάνουν Μπαγκλαντές, να μας κάνουν Ζάμπια? Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Μανιά, είστε αισιόδοξος? Κοίταξε, με τη λογική αυτή την οποία έχουν, δεν πρόκειται να τα δεχτούμε. Για την τύχη της Ελλάδος βεβαίως είμαι αισιόδοξος. Υπάρχουν και άλλες προοπτικές. Όταν λέτε άλλες προοπτικές. Ναι, δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτό. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της, τις ανάγκες των συντάξεων και των μισθών από τα δικά της χρήματα. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχουμε πάρει από αυτούς ούτε ένα ευρώ. Και έχουμε πληρώσει τόσα χρήματα προς αυτούς. Δεν μπορεί να εξακολουθήσει να μας δανείζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 4%. Μέχρι πότε έτσι όμως, κύριε Ρωμανιά, θα μπορούμε να καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες? Όχι, από κάποιο σημείο και πέρα, δεν θέλω εγώ τώρα τη στιγμή να επεκταθώ, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα θα καλύπτουμε μισθούς και συντάξεις και γι' αυτό φτάνουν τα δικά μας χρήματα. Έτσι, φτάνουν τα δικά μας χρήματα. Δεν έχει μέχρι πότε. Η ζωή τρέχει. Θα το δούμε. Κύριε Μαριάδο, λέτε έχουμε φτάσει στον πάτο του Βαρελιού και όπως το έχουμε φτάσει, το έχουμε εξή στον πάτο του Βαρελιού. Πού θα βρούμε λοιπόν χρήματα? Επαναλαμβάνω, τα χρήματα που έχουμε εμείς για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις είναι επαρκή. Το πρόβλημά μας είναι τα δάνεια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από κάποιο σημείο και πέρα δεν θα τα πληρώνουμε αν δεν έχουμε χρήματα. Να σας το πω απλά. Το τι θα γίνει θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν είναι του παρόντος. Παιδιά, τα είπα όλα τώρα. Έτσι. Δεν είναι δικό μου θέμα. Έτσι. Εντάξει.